Πάμε στην έδωση σύνταξη και στην Άσια Ιωάννου. Νάσια, μόλις επέστρεψες από τη λίμνη η ξυλιά του και μάλιστα μετέφερε και την πληροφορία για ένα ενηγματικό αντικείμενο έβριμα των διτών που εντοπίστηκε σήμερα στη λίμνη, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακριβώ, Δήμητρα. Ένα έβριμα όπω το ανέφερε και εσύ, το οποίο δεν μα διευκρινίζουν μέχρι και τώρα περί τίνο πρόκειται. Ωστόσο, αρμόδια πηγή μα ανέφερε ότι δεν συνάδει με το περιβάλλον και δεν μπορούσαν να το αγνοήσουν, αφού σύμφωνα και με πληροφορίε εντοπίστηκε στο κρίσιμο σημείο το οποίο υπέδειξε ο 35χρονο Ήλαρχο και στο σημείο το οποίο επικεντρώθηκαν και σήμερα οι έρευνε. Μεταφέρθηκε. Το συγκεκριμένο έβριμα, αν θέλει, στο ΤΑΕΛΕΦΚΟΣΙΑ για να ε, για να πραγματοποιηθούν επιστημονικέ εξετάσει ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον ε, ίσω να συνδέεται με την ε, μικρή σιέρα. Γενικότερα, όμω, ε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι και μετά τι ε, πολύ ωραίε σημερινέ έρευνε όπου δείτε ε, πραγματοποιούσαν καταδύσει εντό τη ε, λίμνη, δεν είχαμε κάποιο ουσιαστικό ε, αποτέλεσμα. Ωστόσο, αύριο νωρίς το πρωί, όπως μας ανέφεραν, θα ξεκινήσουν εκ νέου με τον ίδιο ρυθμό τις έρευνε. Κρατάει λοιπόν, Νάσια, το μέτωπο τη έρευνας και στη Λιμνιξηλιά του και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ.